κορίτσια, σήμερα θα ανοίξουμε παρέα το Beauty Test Box Ιουνίου. Το έχω παραλάβει εδώ και 3 εβδομάδες περίπου. Απλώς ήθελα τη μέρα που θα σας το παρουσιάσω να σας κάνω και ένα review για τα προϊόντα που βρήκα μέσα. Έτσι, αυτές τις μέρες θα χρησιμοποιούσα ούτως ώστε να αποκτήσω μια γνώμη και να τη μοιραστώ μαζί σας. Είναι το πρώτο κουτάκι για το καλοκαίρι και η αλήθεια είναι πως μέσα βρήκα καλοκαιρινά προϊόντα. Πάμε να το ανοίξουμε να δούμε τι περιέχει. Αρχικά, βρήκα μέσα 2 προϊόντα από την εταιρεία Oriflame, όπου τα συνόδευε αυτή εδώ πέρα η καρτούλα, η οποία σου μιλάει για την εταιρεία και αν θες να γίνεις μέλος πώς μπορείς να το κάνεις. Το πρώτο προϊόν είναι ένα σαπουνάκι το οποίο ονομάζεται Strawberry and Cream. Νομίζω από την ονομασία του έχετε καταλάβει για τι άρωμα μιλάμε, αλλά εγώ θα σας τονίσω ότι μυρίζει φοβερά. Η αλήθεια είναι πως οτιδήποτε έχει να κάνει με φράουλα, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Το συγκεκριμένο μέσα περιέχει μικροκόκκους, όπου βοηθάνε στην απολέπιση και ενυδατώνει την επιδερμίδα μου. Το δεύτερο προϊόν από Oriflame είναι μια κρέμα χεριών, την οποία την αγάπησα από την πρώτη κιόλας χρήση, μιας και απορροφήθηκε άμεσα, χωρίς να αφήσει καθόλου λιπαρότητα, κάτι το οποίο θεωρώ εγώ πολύ σημαντικό στις κρέμες χεριών. Να τονίσω ότι και αυτή έχει ένα πολύ ωραίο, απαλό και φινετσάτο άρωμα. Το τρίτο προϊόν είναι ένα επαγγελματικό βερνίκι για τα νύχια από την εταιρεία Nail Creation. Είναι αυτό που φοράω σήμερα στα νύχια μου. Να σας πω πως χάρηκα πάρα πολύ που βρήκα τη συγκεκριμένη απόχρωση μέσα στο κουτάκι μου, μιας και φέτος το καλοκαίρι είναι πάρα πολύ της μόδας και δεν είχα κάτι αντίστοιχο στη συλλογή μου. Έχει εκπληκτική απόδοση και μεγάλη διάρκεια. Μένει στα νύχια μου γύρω στις 6 με 7 ημέρες. Το συγκεκριμένο ονομάζεται Bahamas και η αλήθεια είναι πως από κοντά η απόχρωσή του θυμίζει εξωτικές παραλίες. Στη συνέχεια, βρήκα μια λόσιον σώματος από την εταιρεία Perfect Lady. Η αλήθεια είναι πως στην αρχή δίστασα να τη δοκιμάσω, μιας και μέσα περιέχει άρωμα σοκολάτας. Αν και είμαι μεγάλη θαυμάστρια στη γεύση της, δεν μου αρέσει καθόλου το άρωμά της. Βέβαια, δεν με ενόχλησε καθόλου, μιας και είναι πάρα πολύ απαλό. Δεν μπορώ να σας πω από τη μία χρήση εάν κάνει όντως εισφυξή ή όχι. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι πως τα σημεία που την εφάρμοσα αισθανόμουν δροσιά και φρεσκάδα, όπως σημαίνει πως κάτι κάνει και απορροφήθηκε πολύ γρήγορα χωρίς να αφήσει καθόλου λιπαρότητα. Το επόμενο προϊόν είναι ένα φυτικό βάλσαμο ημέρας από την εταιρεία Sansoucis. Έχω ξαναχρησιμοποιήσει από τη συγκεκριμένη εταιρεία και έχω μείνει ευχαριστημένη, μιας και τα προϊόντα της έχουν πολύ καλή ποιότητα. Το συγκεκριμένο μέσα περιέχει φυσικό αντιλιακό φίλτρο και είναι κατάλληλη για μεικτά, ευαίσθητα και ξηρά δέρματα. Εγώ έχω μεικτή επιδερμίδα και η αλήθεια είναι πως τα πρωινά στη ζώνη τάφου μου εμφάνιζε λίγο πιο γρήγορα λιπαρότητα, αλλά τη χρησιμοποιώ τα βράδια και το πρωί που ξυπνάω και ξεπλένω το πρόσωπό μου δείχνει πολύ ανανεωμένο και πολύ φωτεινό. Το τελευταίο προϊόν είναι κάτι που οι περισσότερες το έχουμε ανάγκη τώρα το καλοκαίρι, που φοράμε ανοιχτά παπούτσια και κυκλοφορούμε ξεπόλυτα στην παραλία. Είναι μια κρέμα για τα πόδια από την εταιρεία Aroma. Από την πρώτη κιόλας χρήση έμεινα πολύ ευχαριστημένη. Την εφάρμοσα το βράδυ και το πρωί που ξύπνησα, οι φτέρνες και τα πέλματά μου ήταν σε άριστη κατάσταση. Το άρωμά της είναι πολύ απαλό, δεν θυμίζει τις υπόλοιπες κρέμες ποδιών οι οποίες μυρίζουν έντονα. Έμεινα τόσο ευχαριστημένη που σίγουρα όταν θα τελειώσει θα την αγοράσω. Αυτό ήταν το Beauty Test Box Ιουνίου. Στο blog μου θα βρείτε αναλυτικό post το οποίο θα σας μιλάει για τα προϊόντα που βρήκα μέσα στο κουτάκι. Θα χαρώ πάρα πολύ να μου αφήσετε από κάτω σχόλιά σας να μου πείτε αν εσείς έχετε χρησιμοποιήσει κάποιο από αυτά τα προϊόντα και πώς σας φάνηκε. Επίσης θα χαρώ πολύ να μου πείτε τα σχέδια των διακοπών σας, εάν πήγατε ή αν τώρα θα πάτε. Θα μου κάνει πολύ καλό να ανοίξουμε μια τέτοια συζήτηση, μιας και εμένα οι διακοπές μου αργούν πολύ ακόμη. Κάτω από το βιντεάκι θα σας έχω βάλει όλα τα link από blog, από facebook, από το twitter, το instagram, από όλα αυτά. Θα χαρώ πάρα πολύ να τα πούμε και εκεί. Θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Έως τότε, να περνάτε καλά και να θυμάστε πως η ομορφιά βρίσκεται παντού. Φιλάκια πολλά. Γεια σας.